Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στην καλεσμένη μας, την κυρία Μαρία Ξητάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Honda στη χώρα μας. Κυρία Ξητάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Εδώ στην Αθήνα έχει καλό καιρό σήμερα. Εκεί πώς είναι η Θεσσαλονίκη? Μία βρέχει, μία σύννεφα, μία βγάζει ήλιο, θα μας τρελάνει και ο καιρός. Και όπως και η Honda, να το πάμε λίγο προς τα εκεί. Με αυτό που έβγαλε. Κάνατε γέφυρα, κάνατε γέφυρα. Ναι, τώρα, όταν βγάλει και ειδικά σε αυτό το κόκκινο χρώμα το άτιμο, είναι όλα τα λεφτά. Το κόκκινο σας αρέσει? Να μην έχω κι εγώ μια προτίμηση. Τι να κάνω. Εκπληκτικό. Ωραία, πηγαίνει το κόκκινο, συμφωνώ. Εμένα γενικά μου αρέσουν τα λευκά αυτοκίνητα, αλλά του πηγαίνει το HRV, το καινούργιο HRV, πηγαίνει πολύ το κόκκινο. Είναι έτσι σχεδιαστικά, είναι τόσο αεροδυναμικό ο σχεδιασμός του που νομίζω ότι πηγαίνουν όλα τα χρώματα, δεν έχω αποφασίσει. Ναι, εντάξει, εγώ επέλεξα το κόκκινο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το νέο υβριδικό HRV, το οποίο κακά τα ψέματα η Honda στο θέμα της υβριδικής κίνησης εδώ και χρόνια το προετοιμάζει, αλλά ότι βγάζει μοντέλα συνέχεια και τα οποία έχουν μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Βέβαια, η Honda έχει καθιερώσει από το 1999 με το Insight, έχει καθιερωθεί η Honda ως παγκοσμίως πρωτοπόρος στην υβριδική τεχνολογία. Τώρα με το HRV έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη φήμη, γιατί συνεχίζει με την οικογένεια από το CRV το υβριδικό, το Jazz το υβριδικό, το Jazz Crosstar κτλ. Είναι το επόμενο στάδιο στην επίτευξη του στόχου της για τον πλήρη εξελισμό των mainstream μοντέλων της στην Ευρώπη έως το 2022. Και πρόσφατα, να πούμε πριν 3-4 μέρες, έγινε και ένα press conference της Honda στην Κίνα για να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις που αφορούν κυρίως την αγορά της Κίνας προς το παρόν, με κάποια 10 νέα μοντέλα αμιγώς ηλεκτρικά, τα οποία θα ξεκινήσει η παραγωγή τους στην άνοιξη του 2022, θα έρθουν αργότερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι έχει θέσει ένα στόχο η Honda, έναν πολύ έτσι φιλόδοξο στόχο για ανθρακική ουδετερότητα και μηδενικούς θανάτους από ατυχήματα έως το 2050. Στην αμερικανική αγορά η Honda προσβλέπει σε πλήρη κατάργηση κινητήρων εσωτερικής καύσης έως το 2040, ενώ η ενδιάμεση στόχη είναι πως τα ηλεκτρικά και τα πλήρως υβριδικά της θα είναι το 40% των πωλήσεών της έως το 2030 και το 80% έως το 2035. Mm-hmm. Το HRV λοιπόν είναι ένα SUV, ένα compact SUV, CSUV κατηγορία. Διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα, δύο ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες, έναν βενζινοκινητήρα 1,5 IVTEC, μία μπαταρία ιόντων λιθίου και ένα κυβότιο μια σχέση μετάδοση σε συνδυασμό και με μία FE μονάδα ελέγχου ισχύως. Το σύστημα όλο αυτό βασίζεται στην τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η Honda όλα αυτά τα 20 χρόνια από την παρουσίαση του Insight και μετά, αλλά και βασίζεται επίσης στην υβριδική τεχνολογία των αυτοκινήτων που έχει για τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή όλη αυτή η τεχνογνωσία και το επιτυχημένο πρόγραμμα το Honda Formula 1 Hybrid Power Unit έχει εμπνεύσει την τεχνολογία του υβριδικού συστήματος EHEV Hybrid που εφαρμόζεται τόσο στο CRV, στο Jazz και τώρα στο HRV. Προσφέρει αυτό πολύ ψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης στον δρόμο και έτσι το HRV το καινούργιο έχει εξαιρετικά αποδοτική λειτουργία και επιδόσεις σε ένα μεγάλο εύρος οδηγικών συνθηκών. Αυτό... Να μιλήσουμε και λίγο για τα τεχνικά μέρη. Να πάμε λίγο στα τεχνικά. Αυτό που μας άρεσε και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το ότι δεν έχασε τίποτα το αμάξι από την οδηγική του ικανότητα, το ότι όποιος έχει στα χέρια του ένα HRV καταλαβαίνει τι λέω, έχουν μεγαλώσει χώροι. Έχουν γίνει πραγματάκια μέσα τα οποία στη CSUV κατηγορία ο ανταγωνισμός, επειδή είναι μεγάλο, έρχεται με πολύ φορά το συγκεκριμένο μοντέλο στον ανταγωνισμό και δεν ξέρω πραγματικά αν κάποιος θα θέλει να επιλέξει ένα αυτοκίνητο από αυτή την κατηγορία, πού θα πρωτοπάει. Βλέπουμε ότι το Honda HR-V έρχεται με πολύ δύναμη και μπάλισε και υβριδικό. Ναι, βέβαια. Έχει αυξηθεί επίσης σχεδιαστικά εσωτερικά.
σου δίνει την αίσθηση, αυτήν την ίδια αίσθηση που σου δίνει και το Honda E και το Jazz ειδικό, γιατί έχουν επιλεγεί τέτοια υλικά, πολύ φθηνά υλικά, που σου δίνει την εντύπωση ότι είσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου. Έχει απίστευτη ευρυχωρία, έχει εφαρμοστεί το Magic Seat που το έχει και το Jazz. Όλο το infotainment είναι τέτοιο προκειμένου να συνδέεται ο οδηγός και οι επιβάτες με όλη τους τη ζωή, μέσα από τα applications που συνδέονται με τα smartphone και τα applications που μπορούν να χρειάζεται ο κάθε επιβάτης και ο οδηγός για να είναι συνδεμένος με την υπόλοιπη ζωή του. Έχει εξελιχθεί δηλαδή πάρα πολύ το infotainment στο HRV. Και φυσικά η ευρυχωρία είναι μοναδική. Πάντα είχε το HRV, ήταν γνωστό την ευρυχωρία του. Τώρα αυτό έχει βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Η ισχύ του έχει αυξηθεί στους 131 ύπους με ροπή 253 νιουτόμετρα. Επίσης έχει αυξηθεί κατά 25% ο αριθμός των κυψελών στην μπαταρία και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευσης και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και επειδή πλέον μιλάμε για την εποχή του εξηλεκτρισμού και των αυτοκινήτων και των μοντέλων που όλων των vehicles, ας πούμε, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, είναι οι εκπομπές δηλαδή διοξειδίου του άνθρακα που παίζουν ρόλο. Οι εκπομπές λοιπόν CO2 στο HRV ξεκινούν από 122 γραμμάρια το χιλιόμετρο. Η κατανάλωση έχει 5,4 λίτρα στα 100 μέτρα και έχει επιτάχυνση 0-110,6 δευτερόλεπτα. Πολύ καλά τα νούμερα. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο πραγματικά που σχεδιαστικά προσωπικά με έχει κερδίσει από τότε τη στιγμή που το είδα, όταν έγινε η αρχική παρουσίαση. Έχει πολύ μινιμαλιστική και απέριτη αισθητική. Το ίδιο ισχύει και για το ταμπλό του εσωτερικά. Σου δίνει μια premium αίσθηση, δηλαδή σου δίνει την αίσθηση ότι μιλάμε για μια κατηγορία premium SUV. Η Honda το κάνει εδώ και καιρό. Κακά τα ψέματα. Ειδικά στη προσπαθεί. Έχει καταφέρει στα μοντέλα, έτσι προσπαθεί, καταφέρει στα μοντέλα να περάσει ένα premium χαρακτήρα. Πλέον απευθύνεται σε ανθρώπους και στα πιο πάνω πορτοφόλια, να λέμε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί πλέον η Honda και εκεί απευθύνεται και το καταφέρει με τον καλύτερο τρόπο. Το θέμα ότι από βασική έκδοση, κάτι που το έχει η Honda, αλλά απλώς το κάνω μια ερώτηση, αν έχει ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας υποβοήθησης οδηγού, ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, κάτι για το οποίο η Honda το έχει από ανέκαθεν. Έχει, όχι απλά έχει ολοκληρωμένο πακέτο από τη στάνταρ, που προσφέρεται στάνταρ από τη βασική έκδοση, έχει ένα βαθμισμένο πακέτο συστημάτων παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας. Έχει ένα βαθμισμένο Honda Sensing που προσφέρει αυξημένα επίπεδα υποστήριξης οδηγού. Έχει αναβαθμισμένη κάμερα high definition και hardware ταχείας επεξεργασίας εικόνας. Έχει βελτιωμένη αναγνώριση του περιβάλλοντος χώρου μέσω των συστημάτων ασφαλείας στις νυχτερινές ώρες. Έχει αναβαθμισμένο και προηγμένο adaptive cruise control για να αυξάνεται η ασφάλεια κατά την αλλαγή λωρίδας για τις προσπεράσεις και για όλα αυτά. Και το advanced driver assist system, όπως είπαμε, περιλαμβάνεται στο στάνταρ εξοπλισμό. Και βεβαίως έχει το Hill Distance Control που βελτιώνει τον έλεγχο σε επιφάνειες με χαμηλό συντελείο τριβής και πιο απότομες κατηφόρες. Έχει εξαιρετική δυναμική συμπεριφορά. Βασίζεται στο Global Small Platform της Honda, την παγκόσμια μικρή πλατφόρμα, και έχει αναβαθμιστεί στο HRV με αυξημένη αναλογία τσαλιού και υψηλής αντοχής για βελτιωμένη ακαμψία αξώματος. Όλα αυτά πάρα πολλά πραγματάκια, πολλές αναβαθμίσεις για το HRV και λογικό είναι. Είναι δεν θα βγάζει. Είναι ένα καινούργιο μοντέλο. Ακριβώς. Δηλαδή ένα καινούργιο αυτοκίνητο από την αρχή. Οπότε ουσιαστικά δηλαδή η Honda κράτησε. Δηλαδή ουσιαστικά η Honda κράτησε το HRV και άλλαξε τα πάντα. Κάπως έτσι. Ακριβώς. Κράτησε το HRV κάτσε το HRV σαν ονομασία μοντέλου. Το brand name. Κράτησε την ευρυχωρία, κράτησε την αξιοπιστία, κράτησε την ποιότητα. Κράτησε την τεχνολογία, όλα αυτά όμως έχουν εξελιχθεί, έχουν πάει στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη εποχή της Honda, που είναι αυτή του πλήρη του εξηλεκτρισμού, είναι αυτή των αυτοκινήτων που είναι άμεσα, που συνδέουν άμεσα τη ζωή του επιβάτη του οδηγού με την υπόλοιπη ζωή του. Δηλαδή δεν είναι απλά ένας τρόπος να μετακινηθεί, είναι ένας τρόπος να ζει. Είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία.
ειδικά όταν μιλάμε για ιαπωνική φιλοσοφία, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί ο Ιάπωνας σε αυτά τα θέματα είναι από τους κορυφαίους στο είδος του. Όλα καλά, όλα ωραία. Τιμή δεν είδαμε, και λογικό είναι, προχθές παρουσιάστηκε. Πότε θα περιμένουμε τιμή, αν ξέρουμε περίπου πόσο, ή. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ακόμα τίποτα, όχι έστω δεν λίγο ξέρουμε κάτι, να βασανίσουμε, γιατί ούτε εμείς ξέρουμε. Αυτά είναι. Δεν μπορέσαμε. Θεωρώ μέσα στο Νοέμβριο, μπορεί και μέσα στον Οκτώβριο, μπορεί να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να μπορούμε να ανακοινώσουμε. Ακόμη δεν είναι καθόλου ανακοινώσιμη. Για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί δεν μπορείτε να ανακοινώσετε, είναι το θέμα τι θα γίνει με το εργοστάσιο. Ποια θα είναι η τιμολογιακή πολιτική του εργοστασίου και από εκεί πέρα ο κάθε εισαγωγέας τι θα καταφέρει. Έτσι πάνε τα πράγματα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Παίζει ρόλο και αυτό που λέτε. Και βεβαίως θέλουμε να δούμε και πότε θα το έχουμε στην Ελλάδα. Υπολογίζαμε να το έχουμε τέλος του έτους, αλλά όπως γνωρίζετε παγκοσμίως όλες οι γραμμές παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε όλες τις μάρκες έχουν πάει λίγο πίσω και λόγω κορονοϊού, που είχε παίξει ρόλο η αναστολή λειτουργίας των εργοστασίων και λόγω έλλειψης ημιαγωγών. Είναι πολλοί λόγοι, οπότε τώρα η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι πως θα το έχουμε στην Ελλάδα τέλη Ιανουαρίου 2022. Α, μεταφέρθηκε μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Λογικό, είναι, υπάρχει. Είναι μεγάλο αυτό το πρόβλημα στους κατασκευαστές. Κακά τα ψέματα είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο της Honda. Όλες οι εταιρείες έχουν θέματα. Εντάξει. Κυρία Ξητάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και είπαμε 5-10 πράγματα για το νέο HRV. Περισσότερες λεπτομέρειες τα περιμένουμε από εσάς, από τιμούλες και τα επόμενα βήματα της εισαγωγικής του ομίλου Σαρακάκη που είναι επίσης εισαγωγές στη χώρα μας. Θα μπορώ να σας πω και περισσότερα από τη μεθεπόμενη εβδομάδα, γιατί την εβδομάδα που μας έρχεται είναι η πανευρωπαϊκή παρουσίαση του στη Φραγκφούρτη. Mm-hmm. Η πανευρωπαϊκή δημοσιογραφική παρουσίαση του στη Φραγκφούρτη, οπότε θα πάω και στη Φραγκφούρτη, θα ταξιδέψω. Θα είναι και ελληνική παρουσίαση, κύριε, οπότε θα έχουμε κάποιο συνάδελφο που θα το πάρει στα χέρια του να τον βγάλουμε να μας πει 5 πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα, ωραίο φαίνεται, αλλά και οδηγικά αυτό. Κύριε Ξητάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και εμείς. Καλή Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.